να φύγω να τελειώνω. Γιατί επιμένεις να φύγεις, Γρηγόρη? Δεν μου έχεις πέσει με τον πόνο μου. Εσύ δεν με έδιωξες. Εγώ σε έδιωξα, εγώ τον έδιωξα, Τζούλια. Όχι, Γρηγόρη μου, δεν σε έδιωξε ο μπαμπάς. Όχι, Γρηγόρη, δεν σε έδιωξε ο μπαμπάς. Το μεσημέρι δεν με έδιωξες, ρε. Ρε, μη μου λες εμένα, ρε. Δεν σε είπε, ρε. Ρε, τον είπε. Με είπε. Ναι, παιδάκι μου, αλλά με το ρε δεν εννοούσε, ρε. Εννοούσε έτσι όπως το λέμε σε ένα φίλο. Ρε. Και εσύ πάλι, ρε Γρηγόρη, τι θυμώνεις, ε. Τι θυμώνεις. Εγώ τώρα δεν βλέπω μπροστά μου. Εγώ τα βλέπω όλα κόκκινα, τα ακούσω όλα κόκκινα. Κόκκινα, κόκκινα. Ζούλια, κατάλαβες τι δουλειά. Γι' αυτό σου λέω, μπαμπά. Εξήγησε τον κύριο Γρηγόρη ότι δημιουργήθηκε μια παρεξήγηση. Παρεξήγηση που με πέταξε στον δρόμο χωρίς να φταίω τίποτα. Εγώ θα πήγω, αλλά δεν θα μετανιώσω εγώ. Άλλοι θα μετανιώσουν. Εγώ θα βρω δουλειά γιατί εγώ είμαι κύριος. Δεν είμαι σαν άλλους που θα βρουν να κοκκινίζουν. Κόκκινη, έλα μου, Γρηγόρη. Αυτό το ρημάνι το κόκκινο, τι θες και το αναφέρεις. Άμα πια, δεν μιλάω. Α, το τι έχω τραβήξει τόσα χρόνια, ένας Θεός ξέρει. Αλλά φεύγω και θα τα πω. Θα τα πει, έλα μου. Ωραία, τα πες. Τι καταλαβες, άμα τα πες, Γρηγόρη. Ναι, Γρηγόρη μου, μείνε. Ο μπαμπάς δεν σε διώχνει. Όχι, μείνε. Μένω. Κάνε μου τη χαρή, μείνε. Και τι μου έλεγες πριν, ε. Θα είμαι άδικος αν δεν επανορθώσω το σφάλμα μου. Θα τον φωνάξω εδώ, θα του ζητήσω συγγνώμη, θα του δώσω. Τι μισθό παίρνεις, παιδί μου. 3.200. Ωραία, θα του δώσω 6.400. Πολλά είναι. Τόσα είπες, 6.400. Καλά είναι. Σχ. Και θα τον κάνω και ιδιαίτερο. Το άλλο που σου είπα. Ποιο. Δεν σου είπα. Αν καμιά μέρα αγανακτήσει το παιδί, θα έχει δίκιο και να μου τα ψάλει. 6.400. Όχι, εγώ δεν αγαπητώ, κύριε Γενική, και τέλος πάνω σας ζητώ συγγνώμη που απάνω στα νεύρα, 6.400 όμως, απάνω στα νεύρα μου παραφέρθηκα λιγάκι. Μπα, τι θα πει άνθρωπος είσαι και εσύ, έχεις ευθύνες, κοντούρες. Πάντως σας ζητώ συγγνώμη. Όχι, εγώ σας ζητώ. Εγώ σας ζητώ συγγνώμη. Όχι, εγώ σου ζητώ τώρα, όταν σου λέω... Εσύ κύριε Γενική. Λοιπόν, Γρηγόρη μου, μείνε. Όχι. Μείνε, για μένα. Αν δεν έχω εσένα, ποιος θα με υπερασπίζεται.